Σα ήρθε γερό κεραμίδι, να το πω έτσι απλά, λαϊκά α, μετά και από. Γροθιά στο μάχη. Γροθιά στο μάχη, μετά και από τι προθέσει του αρμόδιου Υπουργείου που όπω όλα δείχνουν, μάλλον θα μπουν τέλη κυκλοφορία ακόμα α, και στα αλλιευτικά σκάφη. Να, μάλιστα. Δυστυχώ είναι αλήθεια αυτό που λέτε, Αν και είχαμε τι αντίθετε πληροφορίε ότι τελικά δεν θα επιβληθούν αυτά τα τέλη. Ναι. Ε, είναι κάτι το οποίο πραγματικά δεν το περιμέναμε, καθότι ο κλάδο μα βιώνει άσχημε καταστάσει. Κλείτεται κακά τα ψέματα. Από πού να ξεκινήσουμε, από, από τι εισφορέ ξεκινήσουμε... που έχουμε ξαναπεί πολλέ φορέ, και... από τον λαγοκέφαλο να φτάσουμε μέχρι εκεί με όλε αυτέ τι ζημιέ που εχουμε ξαναπει πολλε φορε απο το λαγοκεφαλο να φτασουμε μεχρι δημιουργηθεί στα δίχτυα σα και στα αλλιευτικά σα εργαλεία, και τώρα τα τέλη. Μάλιστα. Ε, έχει. Να είπαμε μαζεμένα. Έξε... Ε. <laughs> ναι, έχει εξυφανθεί τώρα και 10 χρόνια ένα σχέδιο αφανισμού των παράκτιων αλιέων. Και θα σας πω και με ντοκουμέντα τι εννοώ. Από τη στιγμή που ε, επιδοτήσε για να παραδώσει την άδεια αλιέας του σκάφου σου, δηλαδή μας πληρώνει για να παραδώσουμε τις άδειες, ναι. ε, με τις αποσύρσεις που έχουν γίνει, Υπήρχαν 18.670-680 παράκτια αλλιευτικά σκάφη. Σήμερα που μιλάμε είμαστε στις 14.500. Όλα τα άλλα έχουν αποσυρθεί. Εάν θα γίνει άλλη μία τέτοια κίνηση, σας πληροφορώ ότι δεν θα, όλοι θα τρέξουν να τα δώσουν τα σκάφη γιατί είναι σύμφορα πλέον. Δεν βγαίνουν, μόνο ζημιές έχουν και τίποτα άλλο. Και αυτοί που τα έχουν τα συντηρούν άλλοι γιατί είναι Θέλουν λίγα χρόνια να πάρουν συνταξιοδότηση και ναι. θα τα θα αποσύρθουν. Σα στενοχωρεί το γεγονό ότι είστε μια, α, μια ομάδα ατόμων, όλοι εσεί οι αλλοί, οι οποίοι κακά τα ψέματα τροφοδοτείτε με κάτι φρέσκο, ένα προϊόν φρέσκο, όλου του κατοίκου, και του Μουυρακλείου, αλλά και οι συνάδελφοί σα στι υπόλοιπε περιφερειακέ ενότητε τη Κρήτη. Σα στενοχωρεί το γεγονό ότι σα συμπεριφέρονται κεντρικά πολιτικά κατά αυτόν τον τρόπο. Γιατί ο κόσμο έχει ανάγκη του παραδοσιακού αλληλεί, έχει ανάγκη το φρέσκο το ψαράκι που λέμε. Γιατί όλα αυτά. Γιατί. Ε, εγώ θα το, θα το έβαζα εκτό το φρέσκο ψαράκι που λέτε εσεί. Ναι. Ε, άκουσα σχετικά με τα προβλήματα που έχουμε τώρα με του γείτονέ μα ότι κάθε νησί που έχει οικονομική ζώνη έχει και αός. Ποιοι δημιουργούν οι οικονομικές ζώνες, οι αλληλείς. Αντί λοιπόν να υποστηριχτούν αυτοί οι άνθρωποι που φυλάνε θερμοπύλες, γιατί πριν και δύο μέρες είχαμε και επεισόδιο, του τουρκικο φουσκωτό παρενόχλησε οι Έλληνες Μα Μας έχουν δηλαδή πάνε και εμείς, εμείς κρατάμε τη σημαία ε, στο Αιγαίο. Και αντί να έρθουν όλοι μαζί και να υποστηρίξουν να πούνε ρε παιδιά τι, προ, τι, προβλήματα έχετε, καταρχήν θέλω να σας πω ότι ποτέ, ποτέ, ποτέ το ελληνικό κράτος και κατ' επέκταση και η Ευρωπαϊκή Ένωση που ανήκουμε τώρα δεν έχει δώσει ούτε ένα ευρώ επιδότηση σε κανένα ψαρά. Εδώ έχουμε προβλήματα. Δεν υπήρχαν προγράμματα Ευρωπαϊκή Ένωση επιδοτούμενα να σας πω και, Να σα πω και για τα προγράμματα. Να σα πω τι να σα πω τώρα. Θέλετε να ακούσουν οι κοιτηλαδιατέ, να σα δώσω εδώ. Θέλω να τα πούμε όσο πιο απλά γίνεται για να καταλάβουν πιο... και οι τηλεοπτικέ γίνεται... να αντιληφθούν το μέγεθο του προβλήματο. Αυτό θέλουμε. Έγινε ένα πρόγραμμα ε, για να κάνουμε καινούρια αλλιευτικά ή εξοπλισμό. Και σου λέει, λέω, εγώ θέλω να κάνω ένα καινούριο σκάφο. Ναι. Έπρεπε να έχω όλα τα χρήματα, να ξοφλήσω δηλαδή το σκάφος μου, να προσκομίσω τιμολόγια εξοφλημένα για να μου δώσουν τα χρήματα. Μα άμα είχα τα χρήματα εγώ αυτά, δεν χρειαζόμουν να τα θα το έκανα και μόνος μου. Καταλάβατε τι σας Μάλιστα. λέω. Μετά, από την προηγούμενη κυβέρνηση, ένας ε, παράγοντας, δηλαδή ο υπουργός, ο προ ο κύριος Αποστόλου, ε, του είχαμε κάνει... Όλοι σχεδόν από, σε την Ελλάδα ε, για να αποζημιώσει των αλλιέων από τις Λαγοκέφαλους και ανταυτού μας έβαλε, μας αύξησε τις ασφαλιστικές, Τα ασφαλιστικές φορές. φορές, Ναι, μάλιστα. Υπήρχε αύξηση όντως. Διαπιστώθηκε. Και επέβαλε. Στα αλλιευτικά αναφέρομαι δορυφορικά συστήματα. Το δορυφορικό σύστημα, κύριε ε, Κουμαντάκη, κοστίζει 5.500 ευρώ στο κάθε αλλιευτικό η νομοθεσία ήταν από 12 μέτρα και πάνω. Και από 12 μέτρα και κάτω επαφιόταν στη δικαιοδοσία του κράτη, κάθε κράτους μέλους αν το εφαρμόσει. Ο κύριος, αυτός, ο κύριος Αποστόλου εν μέσω κρίσεως αποφάσισε ότι πρέπει να το βάλουμε όλοι. Τα δορυφορικά συστήματα αυτά προφανώς δεν κατασκευάζονται στην Ελλάδα. Ωραία. Εγώ από τα 14.550 αλλιευτικά το κόστος για τους αλληλείς είναι 80 εκατομμύρια 25.000 ευρώ. Σε πανελλαδικό επίπεδο. Σε πανελλαδικό επίπεδο. Λοιπόν, ε, για να βάλουμε το ηλεκτρονικό ημερολόγιο πρέπει το κάθε αλληλευτικό να, 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 να πληρώνει 80 ευρώ το μήνα. Όσο ισχύει η άδεια ε, του, γιατί όσοι έχουν άδεια για πελαγικά ψάρια, να μην το αναλύσω τώρα τι ναι, ναι, γίνεται. Ναι, ναι. Έτσι, είναι, η άδεια έχει ισχύει τρει-τέσσερι μήνε. Λοιπόν, ε, από τα 14.550 αλλιευτικά με τα 80 ευρώ το μήνα επί 12 μήνε είναι 13.968.000 ευρώ. Από του αλλιεί, ναι. Ε, από λαφρά. Και έχουμε σύνολο 93.993.000 ευρώ. Για να τα δώσουμε στην Deutsche Telekom. Εάν αυτό είναι επιδότηση για τους αλλιείς, να μου το πείτε για μένα, να το ξέρω. Μάλιστα. Σίγουρα, όσον αφορά τουλάχιστον το κομμάτι των εισφορών, ε, φαντάζομαι ναι. ότι δεν έχετε αντίρρηση να μην ε, καταθέτονται εισφορέ, γιατί σε κάθε κλάδο συμβαίνει αυτό. Ωστόσο, αντιλαμβάνομαι ότι μαζεύτηκαν πολλά μέσα σε, τα τελευταία δύο χρόνια, πολλές οικονομικές υποχρεώσεις, τις οποίες βεβαίω δεν μπορεί να ανταποκριθεί κανένα αλλιέα. Κύριε Κομμαντάκη, υπά... δεν, υπάρχει αλλιά που να έχει εξοφλήσει έστω και μερικέ δόσει τον ΟΓΑ. Όλοι χρωστάνε. Ένα το κρατούμενο. Όσον αφορά τώρα για το λαγοκέφαλο που μα ακούνε πολύ σήμερα και μου, μου, μου το είπαν Άλλο να Άλλο το... πρόβλημα κι αυτό. Κύριε Ματζαράκη, η λοιπόν, αλήθεια είναι αυτή. Τα καταγράφουμε καθημερινά, ενημερώνουμε, ενημερώνουμε ε, τον κόσμο. Ε, εδώ έχουμε να κάνουμε, κύριε Κουμαντάκη, με χαρτογιακάδε. Γιατί? Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πρόγραμμα αποζημιώσεων, το δίνω σε εσά. Η Κύπρο το, το επέτυχε, Πήρε αποζημιώσει για του ψαράδε του. Έχω το Τι έντυπο σώ, εδώ. Τι ποσό αποζημίωση, γιατί κάτι δεν κατάφερα να διαβάσω εκεί. Του έδωσε 300.000 ευρώ. Ε, ο συνολικό προπολογισμό του Ευρωπαϊκού Επιχειρησιακού ναι. Προγράμματος Προγράμματο Θάλασσα ανέρχεται στα 50 εκατομμύρια ευρώ, ενώ τα, τρι, τα, 39 εκατομμύρια ευρώ θα καταβληθούν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσα και Αλία. Εδώ η Κύπρος έχει εξασφαλίσει για τη μέχρι από από την περίοδο 14 έως 20 ναι. έχει εξασφαλίσει. Ε, Οικονομική, αν έρθει συνολικά. Στι 300.000 ευρώ θα τους μοιράσει και έχει εξασφαλίσει. Και επιπλέον κονδύλια. Πολύ, ναι, πολλά. Μάλιστα. Αλλά εντάξει. Να, ναι, να μην τρώμε το, τον το, χρόνο. το ζητούμενο, το ζητούμενο ε, είναι ότι σε κάποιο άλλο κράτο τη Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκεκριμένα στην Κύπρο. Η Κύπρο τα πήρε. Η Κύπρο δεν τίποτα. Εμεί είμαστε άλλοι, δεν είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση εμεί. Εμεί είμαστε άλλο μέρο εδώ, δεν ξέρω, δεν ξέρω τι να πω. Εδώ έχω την ευρωπαϊκή μελέτη για το λαγοκέφαλο. Είναι ευρωπαϊκά, είναι ε, για να, να, να δείτε. Που δείχνει ακριβώ πού υπάρχει το πρόβλημα. Ε, εντάξει, φαντάζομαι έχει σημειωθεί στην Κρήτη σε όλε τι παράκτηε περιοχέ και ιδίω στα ανατολικά του εδώ. νησιού. Ορίστε. Δεν το συζητώ. Ναι, ναι, κύριε να Μαντζεράκη. Είναι παντού υπάρχει. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Εντάξει, πείτε μου τώρα. Έχουμε κάνει. Όχι, ένα ναι. λεπτό. 27 βουλευτέ, ορίστε το, ερώτηση στο κοινοβούλιο για το λαγοκέφαλο. Ναι. Μηδέν. Άλλη ερώτηση από τον Βαρδάκη Σοκράτη και τον Ηλία Παναγιώταρο για του λαγοκέφαλου. Τίποτα. Τίποτα. Έρχεται ο κύριο Αραχοβίτη εδώ, τον συναντάω στο επιμελητήριο του το αυτό, να μου πείτε ήταν και λίγο καιρό. Τώρα έχουμε την καινούρια κυβέρνηση. Εχθέ άκουσα τον πρωθυπουργό τη χώρα στο κοινοβούλιο για, την, για, τον προϋπολογισμό είπε να υποστηρίξει τους μικρομεσαίους και να δώσει και λίγο έμφαση να πούμε στα φτωχότερα λαϊκά στρώματα. Εγώ αναρωτιέμαι και μας ακούει και ο κόσμος. Οι αλληλείς σε ποια κατηγορία είμαστε. Γιατί και οι εφοπλιστές δεν πληρώνουν φόρο. Εμείς πρέπει να είμαστε μικροί εφοπλιστές. Γιατί μας έβαλε νέο χαράτσι και αύξησε στις ασφαλιστικές φορές. Και έρχονται τα τέλη. Συν. Και έρχονται οι τα τέλη. Του και όταν μιλήσει, τρώει και πρόστιμο. Ένα ε, πρόσωπος των αλλιέων στην Πελοπόννησο, ο Γιώργο Ο Σιγανό, πήγε να κάνει μια κινητοποίηση, τον πιάσανε και το πρόστιμο που του βάλαν, την παράβαση που του έκανε, που λέει, γιατί ήταν βρεγμένη η άδεια και του. Μάλιστα. Εγώ δράτω με τη ευκαιρία, μια και μιλήσατε, κάνατε λόγο για κινητοποιήσει. Ε, νομίζω έχετε εκφράσει τι τελευταίε ημέρε την πρόθεσή σα. Να βγείτε στου δρόμου. Μα μένει τίποτα άλλο να κάνουμε. Και σε τοπικό επίπεδο στην Κρήτη, δεν ξέρω αν έχει αποφασιστεί κάτι, αλλά και σε πανελλαδικό. Α, γνωρίζω ότι συνομιλείτε σε με εσά. Σε πανελλαδικό, μάλιστα. Ναι, είναι, ακόμα θα συζητήσουμε, θα δούμε πώ μπορούμε να αντιδράσουμε. Εμεί δεν έχουμε τρακτέ να τα βγάλουμε στου δρόμου. Έχουμε αλλιευτικά. Και αυτά τα, τα αλλιευτικά με το ζόρι τα συντηρούμε. Δηλαδή, τώρα εδώ για να μιλήσω για το, για το δικό μου ε, σύλλογο στο Ηράκλειο, τα αλλιευτικά πρέπει να βγαίνουν δύο φορέ το χρόνο και τώρα δύο φορέ το χρόνο και τα βγάζουν μία φορά στα δύο χρόνια. Με αποτέλεσμα τα σκάφη να, να να έχουν προβλήματα. Και από ό,τι άκουσα τώρα, κύριε Κουμαντάκη, θα τα βγάζουμε και μία φορά στα τρία χρόνια. Διότι και ο οργανισμό Λιμένο Ηρακλείου είναι ένα άλλο κεφάλαιο αυτό που, άμα θέλετε να το πούμε εδώ, τι έχει κάνει ο οργανισμό πολλ... αυτό. Καλά, εντάξει, είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο αφού το λέτε. Δεν ξέρω αν υπάρχει όμω. Αύξησε, αύξησε, τα. Ε, στις τιμέ κατά 100%. Ποιες στο, τιμέ. Στον, ε, στο Καρνάγιο. Στο Καρνάγιο, ε. Ναι. Ε, με αποτέλεσμα αυτοί που είναι δραστηριοποιούνται και ε, ε, μας ε, βγάζουν τα σκάφη εμά και κάνουμε τις επισκευέ μα. Το πώς κόστος α... που θα, θα μετακυλιστεί. Το Πώς... κόστος θα μετακυλιστεί Πόσα πληρώνατε μέχρι πρώτη, μέχρι να γίνει η συγκεκριμένη αύξηση. Κοιτάξτε να δείτε. Ε, ε Καλό ή κακό ο οργανισμό Δημένο Ηρακλείου έχει δώσει ορισμένα κομμάτια στην προβλή τα έξι τα οποία δραστηριοποιούνται ιδιώτες ιδιώτε Έχουν φτιάξει οι άνθρωποι κάτι τρέλο, πα ναι. εσύ σε βγάζει, πόσο θέλει, κύριε, 200. Και το οργανισμό Δημένο Ηρακλείου του λέει, Ναι, 200 δεν έδωσε και, αλλά θέλω κι εγώ 200. Και του λε, εσύ γιατί θέλετε, κύριε, εσεί 200. Λέει, Για διαφυγόντα κέρδη. Γιατί, κύριε, έχετε τρέλο να μου βγάλετε μένα το σκάφο μου και δεν ήρθα με το δικό σα, μόνο πήγα στον άλλο και μου ζητάτε αυτά τα χρήματα. Έτσι Μάλιστα. Τα βατζελίστηκα πράγματα. Δηλαδή, εγώ δεν τα καταλαβαίνω. Θέλω να σα ευχαριστήσω πολύ, κύριε Ματζαράκη. Νομίζω καταφέραμε και είπαμε πολλά πράγματα μέσα σε πολύ λίγο χρόνο. Μέσα από τη φιλόξενη συχνότητα του Κρήτη TV, που τα έχουμε πει πολλά, πάρα πολλέ φορέ εδώ, εγώ θα ήθελα να καλέσω όλου του συναδέλφου, ναι. του αλλιεί, να συνεννοηθούμε, να μονιάσουμε και να διεκδικήσουμε αυτά τα πράγματα που μα ανήκουν, ε, διότι δεν βλέπω. Εγώ δεν περίμενα ποτέ να μας βάλουν αυτή η κυβέρνηση η, η τωρινή που ελπίζαμε ότι κάτι θα κάνει και ευαγγελίζεται ότι πρέπει να μειώσουμε τη φορολογία της φορές και να βοηθήσουμε και τα φτωχότερα λαϊκά στρώματα να, να, να ξεκινήσει από τους ψαράδες. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Επιφυλάσσομαι να τα ευχαριστώ. ξαναπούμε το συντομότερο. Πάμε στην πρώτη μας διακοπή για διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.